Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας είχε σήμερα ο αστυνομικός Γενικός Διευθυντής Κρήτης, όπου συζήτησαν θέματα για την ασφάλεια των πολιτών. Συνάντηση σήμερα με τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας. Ναι, είχαμε όντως μια συνάντηση εδώ με τον κύριο Δήμαρχο για να αναλύσουμε λίγο τα προβλήματα της περιοχής και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις σε κάποια από αυτά, να βελτιώσουμε την αστυνόμευση. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, η παρουσία των αστυνομικών υπηρεσιών εδώ στο Δήμο Ιεράπετρας είναι σε ικανοποιητικό βαθμό. Σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας. Είναι συνέχεια του εγγράφου που σας είχε στείλει στην αστυνομική διεύθυνση Λαστείου ο Δήμαρχος για την καλύτερη αστυνόμευση της πόλης. Εγώ τους μήνες αυτούς επισκέπτομαι όλους τους Δήμους της Κρήτης. Και δυστυχώς, επειδή είσαστε λίγο μακριά, είναι από τους τελευταίους που έρχομαι, γίνεται αυτή η κίνηση εκ μέρους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης σε όλους τους Δήμους του νησιού, για να έχουμε μια αντίληψη των προβλημάτων και των θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά. Σαφώς έχουμε λάβει υπόψη και το έγγραφο που έστειλε πρόσφατα ο κύριος Δήμαρχος, αλλά ακούσαμε και από πρώτο χέρι τους προβληματισμούς του. Ενίσχυση από προσωπικό. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την αστυνομία, αλλά εμείς πρωτίστως θα δώσουμε λύσεις με το προσωπικό που έχουμε. Η παρουσία σας εδώ έχει να κάνει και με τις κρίσεις τώρα στην αστυνομία? Καμία σχέση. Εμείς εργαζόμαστε μέχρι την τελευταία μέρα. Συζητήσαμε με το στρατηγό θέματα που αφορούν την αστυνομία στο Δήμο Ιεράπετρας. Είμαστε με μια πολύ καλή συνεργασία με την αστυνομία. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται. Έχουμε λύσει αρκετά προβλήματα στο λίγο χρονικό διάστημα που είμαστε στο Δήμο μαζί με την αστυνομία. Όλα πάνε καλά και πιστεύω ότι κάθε μέρα που περνάει λύνονται προβλήματα, θα πάμε ακόμα καλύτερα. Θέματα καθημερινότητας. Τα πάντα. Και για τη μετανάστευση και για την καθημερινότητα και για τους κτηνοτρόφους. Όλα αυτά που καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε στο Δήμο μαζί με την αστυνομία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και, όπως σας είπα, θα πάμε ακόμα καλύτερα.